από 8 ημέρες, αδερφοί μου, και με τη βοήθεια του Θεού φτάνουμε εις την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας, και είμεθα προετοιμασμένοι, όσοι με τη βοήθεια του Θεού έχουν προετοιμαστεί, να προϋπαντήσουμε και εμείς και να εορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού μας. Γέννηση και πάλι του Κυρίου μας, εορτή και πάλι της γεννήσεως του Κυρίου μας, και αυτό μας εξίωσε να το εορτάζουμε επί χρόνια πολλά, με μία διαφορά, ότι πάντοτε είμεθα εμείς ήδη χωρίς να γεννηθούμε και εμείς, να αναγεννηθούμε και εμείς. Η γέννηση του Κυρίου μας είναι το χαρμόσυνο γεγονός το οποίο μας δίδει βοήθεια να αναγεννηθούμε, να είμεθα και εμείς όπως Εκείνος θέλει, αλλά και να τον δεχθούμε τον Κύριό μας μέσα εις την ψυχή μας και να τον έχουμε πάντοτε μαζί μας. Η γέννηση του Κυρίου μας, η απαρχή της σωτηρίας μας, η σωτηρία του κόσμου, η αναγέννηση του κόσμου. Πλην όμως έρθουμε εις αυτό το σημείο της αναγεννήσεως του κόσμου, της σωτηρίας του κόσμου, έχουμε προηγουμένως δεινά τα οποία προϋπήρχον έως την ημέρα εκείνη, δεινά τα οποία δέχθη αυτή η ανθρωπότηση λόγω της αμαρτίας, διότι εφύγαμε από τον Θεό μας. Και επειδή εφύγαμε από τον Θεό μας και ήρθε η αμαρτία όλο και κάλυπτε τον άνθρωπο, όσο μίχλη η οποία καλύπτει τα όρη και τα βουνά. Εκάλυψε η αμαρτία τον άνθρωπο και εμείς αναμέναμε τη σωτηρία μας έως ότου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έφτασε σε ένα σημείο που πλέον είναι το όριμος να δεχθεί τη σωτηρία του. Εφτάσαμε στο σημείο εκείνο και δια πρεσβειών της Παναχάντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, η οποία είδε το κατάλληλο και αγνότερο πάσης της φύσεως από τα δημιουργήματα του Θεού, από τον άνθρωπο, το αγνότερο δημιούργημα του Θεού, το καθαρότερο δημιούργημα του Θεού, η Παναγία μας, η οποία έγινε το αιτία να έρθει ο Κύριός μας στον κόσμο αυτόν. Έγινε το η κλίμαξη σκάλα, διείς κατέβει ο Θεός. Έγινε το η κλίμαξη σκάλα, διείς ανέβημεν εμείς στον Θεόν. Εκείνη μεσητεύει για μας. Και οι Άγιοι, οι οποίοι ηγάπησαν τον Χριστόν και μαρτύρησαν δια τον Χριστόν, και ο Άγιος μας Γεώργιος, ο οποίος μας φέρει πάντοτε στην Εκκλησία Του και μελετούμε το Λόγο του Θεού. Αναγέννηση λοιπόν του κόσμου και πάλι είναι γέννηση του Χριστού μας, και εμείς άραγες είμεθα διαφορετικοί ή θα το δεχτούμε πάλι με τα ίδια πάθη τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα κατά τα σήμερα σε αυτάς, που κάθε ένας προσπαθεί να κάνει έναν απολογισμό της εργασίας του. Δηλαδή ο έμπορος θα κάνει το εμπορεύματός του. Ο επιχειρηματίας των επιχειρήσεων του. Ο ναυτικός τα των πλοίων του. Και όλοι με μία λέξη, τούτον το τέλος τούτου του έτους, προσπαθούν να κάνουν έναν απολογισμό εσόδων και εξόδων. Θα δούμε στις εφημερίδες να γράφονται οι απολογισμοί αυτοί και συντοχρόνο να προετοιμάζονται προϋπολογισμοί για τον επόμενο χρόνο. Είναι ο άνθρωπος ο σαρκικός αυτός. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός όμως, δεν κοιτάζει αυτά τα πράγματα, αλλά κοιτάζει κάτι άλλο. Κοιτάζει τι έκανε στο παρελθόν,
βάζει τον εαυτόν του επάνω σε ένα σκαμνί, τον ελέγχει, τον κοιτάζει από τις μικρής του ηλικίας έως τη στιγμή εκείνη και λέγει: αυτό έκανες εις τον Θεόν, πρόσεξε μη το ξανακάνεις. Αυτή το η συμπεριφορά σου απέναντι του πλάστου σου, του δημιουργού σου. Πρόσεξε μην το ξανακάνεις. Και με λίγα λόγια αγωνίζεται ο άνθρωπος πως θα φτάσει στο τέλειο. Τέλειοι γίνεστε καθώς εγώ τέλειος είμαι. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ Άγιος είμαι, λέγει ο Θεός μας. Αυτό είναι δια τους πιστούς, τούτο το οποίο είπαμε τώρα. Δηλαδή στο τέλος του έτους ο κοσμικός άνθρωπος ή ο κόσμος ο οποίος τελεί εν αγνία. Θα τον παρακολουθήσουμε τα τελευταία ημέρας και δει την τελευταία ημέρα τούτου του έτους, την 31η Δεκεμβρίου, να ανοιχτοξημερώνεται εις το χαρτοπαίγνιον. Λέγει, θα παίξουμε, λέγει, χαρτιά, για να δούμε τι θα μας φέρει ο καινούριος χρόνος. Ένα δείγμα φοβερό της ειδωλολατρίας, το οποίο καλύπτει τη ζωή μας. Ποιαν ζωή ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι είμαι οι Έλληνες, στους οποίους ο Θεός έδωσε την ευλογία του την μεγάλη, την χάρη του την μεγάλη, και εν τούτης εμείς πεισματώνουμε να είμεθα ειδωλολάτρες. Ο άλλος θα προσπαθήσει να βάλει μία κρεμμύδα επάνω στο σπίτι του. Ο άλλος θα προσπαθήσει να ξενυχτήσει βλέποντας θεάματα στις τηλεοράσεις άπρεπα, τα οποία του μολύνουν τους οφθαλμούς στην ψυχή. Ο άλλος θα χορεύει και ο άλλος θα αμαρτάνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο σαρκικός άνθρωπος θα επιτεθεί εναντίον του πνευματικού άνθρωπου. Και η ψυχή μας δεν φωνεύεται από κανέναν. Έξω ο άνθρωπος δεν δύναται να φωνεύσει την ψυχή, μπορεί να φωνεύσει το σώμα. Μπορεί κάποιος να σε παραμονεύει στο δρόμο για να σε σκοτώσει. Θα σου σκοτώσει το σώμα, την ψυχή δεν μπορεί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε να φοβήστε πάντοτε, λέγει, από εκείνων που δύναται να φωνεύσουν και την ψυχή. Μη φοβήστε, λέγει, εκείνους που σας φωνεύουν το σώμα, λέγει, διότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Ο θάνατος θα έρθει οπωσδήποτε και δι' αυτό μη φοβηθείτε, λέγει, από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα. Θα φοβηθείτε από εκείνους που σκοτώνουν την ψυχή. Εκείνος που σκοτώνει την ψυχή είναι ο διάβολος. Ο διάβολος όμως βοηθείται από το σώμα μας. Εάν το σώμα δεν επιτεθεί στην ψυχή, δεν φωνεύεται η ψυχή. Η ψυχή φωνεύεται από το σώμα που την περιβάλλει. Επιτίθεται δηλαδή το σώμα εναντίον της ψυχής και την φωνεύει. Πώς την φωνεύει? Δια της αμαρτίας. Εάν το σώμα κυριαρχήσει στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος ονομάζεται σαρκικός. Εάν όμως το πνεύμα, η ψυχή κυριαρχήσει επί του σώματος, τότε φωνεύει η ψυχή το σώμα. Και αμέσως έρχονται οι λόγοι του Κυρίου, νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης. Νεκρώσατε. Νεκρώστε αμαρτία. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης. Πορνία, ανακαθαρσία, ειδωλολατρία. Και τα πάντα, νεκροθέντε στη αμαρτία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ζήσουμε τον Χριστό μας. Είναι μεγάλο πράγμα, αδερφοί μου, η ψυχή να κυριαρχήσει και να νεκρώσει το σώμα. Να μην νεκρώσει το σώμα την ψυχή, διότι θα την οδηγήσει ακάθεκτα προς την κόλαση. Σαρκικός άνθρωπος, λοιπόν, και πνευματικός άνθρωπος. Τον σαρκικό άνθρωπο όμως τον μισεί πολύ ο Θεός.
και λέγει ότι αυτό μου το παιδί δεν έχει πνευματικότητα, δεν με σκέφτεται, δεν με υπολογίζει, δεν με βλέπει, δεν με φοβάται. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ο Θεός δεν θέλει να τα έχουμε. Εκείνο που θέλει ο Θεός μας είναι να τον υπολογίζουμε, να τον φωνάζουμε, να τον επικαλούμεθα, να τον έχουμε κυβερνήτη της ζωής μας, να είμεθα οι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι θα ανέβουμε στο θρόνο του και θα ζήσουμε μαζί του αιώνια. Σαρκικός άνθρωπος, σάρκα δηλαδή ο άνθρωπος. Μία τέτοια περίοδος της ιστορίας της ανθρωπότητος υπήρξε περίοδος η οποία εκάλυψε ένα κόσμο μετά από την έξοδο του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Όταν ο Αδάμ και η Εύα εξήλθαν του Παραδείσου είχαν να αντιμετωπίσουν την αμαρτία η οποία επιτίθεται εναντίον του. Και θα παρακολουθήσουμε την αμαρτία η οποία νεκρώνει πλέον τον άνθρωπο, τον οδηγεί μακράν του Θεού και τον κάνει αντιμέτωπον του θελήματος του Θεού. Και αμέσως μέσα σε εκείνη την περίοδο παρακολουθούμε να διαπράττονται οι φόνοι. Πρώτος φόνος γίνεται από τον Κάιν, ο οποίος εφώνευσε τον αδερφόν του. Διαχωρίζεται έπειτα ο καλός από τον κακό και φεύγουν ο Κάιν από τον πατέρα του τον Αδάμ, δημιουργεί μια κοινωνία η οποία φέρει το όνομα κοινωνία των γιγάντων. Γεννώνται οι γίγαντες, άνθρωποι δυνατοί, ψηλοί στο σώμα, υψηλοί στο ανάστημα, άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται από σάρκα, δεν έχουν πνευματικότητα καθόλου επάνω τους και οι απόγονοι του Σιθ, οι οποίοι είναι μια μερίς ευλαβών ανθρώπων, δεν ξεχωρίζουν τίποτε, δεν βλέπουν πνεύμα, βλέπουν σάρκα και αμέσως αρχίζει να μυγνύονται οι άνθρωποι αυτοί με τους ιούς των γιγάντων και να επέρχεται η αμαρτία να επισκιάζει πλέον την κοινωνία των ανθρώπων η αμαρτία. Τι αμαρτία, μπορούμε να την φανταστούμε την αμαρτία η οποία επεκράτη. Έτρωγαν και έπιναν, μας λέγει ο Κύριος μας, με μία εικόνα μικρή, η οποία περικλεί όμως βαθύ νόημα. Έτρωγαν και έπιναν. Και μετά προσθέτει ότι έπραταν την αμαρτία με τα τάρτα. Τούτο καλύπτει όλη την κοινωνία της τότε εποχής. Δεν μένει τίποτε το οποίο να μην περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις φράσεις της Αγίας Γραφής. Οι άνθρωποι, λέγει, έτρωγαν και έπιναν και αμάρταναν. Ήσαν δηλαδή πέρα για πέρα σαρκικοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν ποτέ σκέψη ότι υπάρχει Θεός. Ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και οργίζεται εναντίον των. Δεν αντέχει πλέον. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Οργίζεται εναντίον των και αποφασίζει να αποσύρει την χάρη του από αυτούς. Δεν υπάρχει δυστυχέστερο πλάσμα στον κόσμο τούτον όταν ο Πανάγαθος Θεός αποσύρει την χάρη του από αυτό το πλάσμα. Όταν φύγει η χάρις την οποία μας δίδει ο Θεός από κοντά μας, από πάνω μας, χρειάζονται πολλά δάκρυα
και μεγάλη μετάνοια για να επιστραφεί η χάρις του Θεού και να έρθει πάλι εις τον άνθρωπον και να είναι όπως φύτο προηγουμένως. Δι' αυτό θα προσέξουμε να μην μας φύγει η χάρις του Θεού την οποία μας έδωσε και έπειτα να πέσουμε σε κόπους μεγάλους, αν πέσουμε, διότι μπορεί να βάλει ο διάβολος απελπισία και να μην επιστρέψεις ποτέ σου πλέον. Εάν νικήσεις τον διάβολο, ο οποίος είναι εχθρός, και επιστρέψεις καλός, θα έρθει πάλι η χάρις του Θεού. Παράδειγμα, μόνο ένα θα σας φέρω. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία απεσύρθη η χάρις από αυτήν του Θεού και έπειτα εκοπίασεν επί 47 ολόκληρα χρόνια για να έρθει η χάρις του Θεού πίσω. Δεν είναι μικρό πράγμα, αδερφοί μου, να χάσεις την χάρη του Θεού. Να προσέχουμε πολύ στη ζωή μας, μη μας φύγει η χάρις του Θεού την οποία μας δίδει στην βάπτιση, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο Θεός, αφού είδε τον κόσμο εκείνο να είναι σάρκα, τότε λαμβάνει και την τρομεροτέραν απόφαση. Αποφασίζει ο Θεός. Τι αποφασίζει? Αποφασίζει ο Θεός να εξαφανίσει τον άνθρωπο, διότι λέγει είναι σάρκες, σάρκα, σαρκίων, βρωμερών και ακάθαρτων. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Θέλετε να τον δείτε λιγάκι, να σκύψετε από πάνω από ένα φέρετρο το οποίο έχουν περάσει τουλάχιστον 2, 3, 24 ώρες. Τότε θα δείτε ποιος είναι ο άνθρωπος. Είτε θα τον δείτε εάν γίνει σκαφή ενός τάφου. Θα τον δείτε εκεί μέσα στον τάφο ποιος είναι. Και αν τύχει και η γη αρνηθεί να λιώσει το σώμα εκείνο, τότε θα δείτε τον άνθρωπο ποιος είναι. Σάρκα, δια το είναι αυτού σάρκα. Δεν έμεινε καμία σκέψη πνευματική επάνω εις των άνθρωπων της εποχής εκείνης. Είναι σάρκες εξ ολοκλήρου. Μήπως, αδερφοί μου, αν συγκρίνουμε την εποχή εκείνη, μήπως δεν είναι η ιδία την οποία ζούμε σήμερα? Αυτό το κύμα των ληστείων, αυτό το κύμα των φόνων, αυτό το κύμα των θανάτων που γίνονται πάνω στην άσφαλτο, αυτό το κύμα της πορνείας και των ναρκωτικών, αυτή όλη η κατάσταση η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου την ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο. Τι να είναι τούτο? Δεν είναι δείγμα των ημερών εκείνων? Το είπε δε καθαρά ο Χριστός μας, ότι λέγει, ο άνθρωπος λέγει θα με αρνηθεί τόσο πολύ, ούτως ώστε θα ομοιάσει με τις ημέρες εκείνες και πλέον δεν θα αντέξω. Θα τον εξαφανίσω τον άνθρωπον αυτόν, αλλά τελειωτικά πλέον, και θα κλείσει η περίοδος αυτή η οποία ονομάζεται και 7η περίοδος της γης. Πόσες περίοδους έχουμε επάνω στην γη? Έχουμε 7 περίοδους, αδερφοί μου. Οι 6 επέρασαν, τώρα είμαστε στην 7η και μετά έρχεται η 8η περίοδος. Δι' αυτό ζούμε και στον 7ο αιώνα. Ο 8ος αιώνας είναι η ατελείωτος ζωή του παραδείσου ή της κολάσεως. Η πρώτη περίοδος, αδερφοί μου, για να δούμε τους πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι ερμηνεύουν τον κόσμο τούτον κατά περίόδους, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Θεοδόρητος, ο Μεγάλος Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, χωρίζουν τούτον τον κόσμο σε περίοδους
και η πρώτη περίοδος είναι από του Αδάμ έως του Νόε, δηλαδή μέσα σε εκείνον όλον τον κόσμο της αμαρτίας υπήρξε ένας δίκαιος, ο Νόε, ο οποίος εγένετο και αιτία να υπάρχουμε εμείς, διότι αν και εκείνος ήταν μακριά από τον Θεό, δεν θα υπήρχε κανείς πλέον, διότι ήταν τόση μεγάλη η απόφαση του Κυρίου μας, τρομερά απόφαση του Θεού μας, να εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίο επίησε, διότι εκείνος τον δημιούργησε, εκείνος τον εξαφανίζει. Όπως ένας πυλουργός, ένας πλαστουργός που κάνει πυλό, κάνει διάφορα σκεύη και σε μια στιγμή όπως τα κάνει και τραβηχθεί λίγο πίσω για να δει τι δημιούργησε, λέγει δεν αξίζω, τα σδίδει ένα κλωτσοκόπημα όλων και τα εξαφανίζει και τα κάνει πάλι λάσπιν όπως ήταν προηγούμενος. Κάτι τέτοιο έκανε ο Θεός μας, είδε τον άνθρωπο τον οποίο επίησε, ότι η αρνήθη τον δημιουργό του, τον πλάστην του και λέει εγώ σε δημιούργησα, εγώ θα σε αφανίσω. Πρώτη περίοδος λοιπόν από του Αδάμ έως Νόε. Δεύτερα περίοδος από του Νόε, από την εποχή του Νόε έως της εποχής του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ο οποίος ήταν μεγάλη προσωπικότης και τότε διέταξε ο Πανάγαθος Θεός και την περιτομήν. Στην περίοδο αυτήν ο Θεός διέταξε την περιτομήν, την βάπτιση δηλαδή. Την σημερινή βάπτιση την οποία έχουμε εμείς, τι είναι περιτομή? Τούτο δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Δι' αυτό όταν την πρώτη του έτους, μετά από τις 25 του μηνός Ιανουαρίου, την πρώτη του έτους, εορτάζαμε την περιτομή του Κυρίου μας. Την περιτομή αυτήν την έχουν οι Εβραίοι μέχρι σήμερα και την περιτομή αυτήν την έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έχουν μία φράση που λέγουν την περιτομή, όσοι γνωρίζουν τουρκικά, τη λέγουν σουνέτι. Αυτό επικρατεί μόνο στα αρσενικά πρόσωπα και γίνεται μία περιτομή του σώματος του παιδιού και αυτό ήταν και η βάπτιση στην οποία έδωκε ο Θεός από την περίοδο του Νόε έως την περίοδο του Αβραάμ. Μία τρίτη περίοδος είναι από το Αβραάμ έως του Μωυσέως, όπου εδόθη ο νόμος. Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε μία τρικυμιώδη θάλασσα αμαρτίας, περιπετειών, δεν ξέρε τι να κάνει και ο Πανάγαθος Θεός του δίδει τον νόμον. Καλεί τον Μωυσή επάνω εις το όρος Σινά, νηστεύει και προσεύχεται επί 40 ημέρας κλεισμένος μέσα στα νέφη και στα βροντάς και στα στραπάς και σεισμούς και παίρνει από το χέρι του Θεού τον θεόγραφο νόμον, ο οποίος ήταν επάνω σε δύο πλάκες λίθινες, πέτρινες. Τον έγραψε ο Θεός με τα δικά του χέρια. Αν μπορούμε να φανταστούμε τον Θεό ως άνθρωπον, ο οποίος έγραψε επάνω στις πέτρες εκείνες τις δύο λίθινες πλάκες τον νόμο του Θεού, ο οποίος αποτελείται από 10 εντολές. Εκείνες οι 10 εντολές είναι μέχρι σήμερα και όταν ήρθε ο Θεός και έγινε το άνθρωπος, ο Χριστός μας και γεννήθηκε και έλαβε σάρκαν από την Παναγία μας, τότε επλήρωσε τον νόμο εκείνων των θεόγραφων με ακόμη μία εντολή, την εντολή της αγάπης, η οποία φέρει και την ονομασία εντεκάτη εντολή. Από Αβραάμ λοιπόν μέχρι Μωυσέως έχουμε την τρίτη περίοδο, την περίοδο του νόμου. Μετά αρχίζει μια άλλη περίοδος, η τετάρτη, από του Μωυσέως έως του Σολομώντος, όπου εκτίστη ο ναός του Σολομώντος. Ο περιώνυμος ναός, αυτός ο οποίος
θα χτιστεί και πάλι από τον Αντίχριστο και τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι Εβραίοι επιποδός για να δοθεί το σύνθημα και να επιτρέψει ο Παναγαθός Θεός από ψηλά να χτιστεί ο ναός αυτός του Σολομώντος, οπότε θα εισέλθει ο Αντίχριστος και θα εισέλθει στον ναό αυτόν και θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Τότε θα είναι και τα δεινά της ανθρωπότητος, αδερφοί μου, τα οποία θα δοκιμάσει ο άνθρωπος επί 3,5 χρόνια. Τότε τα πάντα επάνω στην γη θα αναστατωθούν και εκείνοι οι οποίοι θα σταθούν κοντά στον Θεόν θα λάβουν το μεγαλύτερο και το ωραιότερο και το μοναδικότερο στεφάνι του μαρτυρίου. Από Μωυσέως λοιπόν έως Σολομώντος όπου εκτίστη ο ναός και από Σολομώντος έως του Ναφουγοδονόσορος. Ο Ναφουγοδονόσορ ήταν ένας βασιλεύς των Ασσυρίων, ο οποίος επέτραμε εναντίον της Παλαιστίνης, ηχμαλώτησε τους Εβραίους, τους μετέφερε στην Βαβυλώνα και εκεί στην δουλεία αυτήν του Ναφουγοδονόσορος μένουν για να μετανοήσουν και να επιστρέψουν έπειτα μετανιωμένοι στον Θεό λόγω της πολλής αμαρτίας την οποία έπραξαν οι Εβραίοι. Μια περίοδος μεγάλη και αυτή, όπου ονομάζεται και περίοδος της εχμαλωσίας των Εβραίων. Από τον Ναφουγοδονόσορος τώρα έρχεται μια άλλη περίοδος, η έκτη περίοδος από τον Ναφουγοδονόσορος και φτάνουμε η αιώνας, περίοδος η αιών του κόσμου τούτου και φτάνουμε έως τα σημέρας Ηρώδου όπου γεννήθη ο Χριστός. Στα σημέρας δηλαδή τας οποίας εορτάζουμε και εμείς την γέννηση του Κυρίου μας. Από τον Ναφουγοδονόσορος λοιπόν έως των ημερών του Ηρώδου είναι ο έκτος αιών του κόσμου τούτου. Ο έβδομος αιών, δηλαδή η εβδόμη ημέρα και κλείνει η εβδομάς, είναι η εβδόμη ημέρα της αναπαύσεως, η εβδόμη ημέρα. Περίοδος δηλαδή από του Ηρώδου που γεννήθη ο Χριστός μας έως της ημέρας που θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, ο κόσμος ευρίσκεται εις την περίοδο, εις τον αιώνα της αναπαύσεως, της χάριτος δηλαδή. Είναι η περίοδος κατά την οποία περιμένει ο Θεός την σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο Θεός αναμένει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Είναι η περίοδος της αναπαύσεως της ψυχής, διότι έβρε τον λυτρωτήν της, ενώ προηγουμένως δεν τον έβρε, δεν τον γνώριζε. Τώρα γεννάται ο Χριστός μας και ο άνθρωπος απολαμβάνει της χάριτος αυτής, της γεννήσεως του Θεού. Έρχεται ο Θεός εις εμάς για να ζήσουμε με τον Θεόν. Είναι η περίοδος κατά την οποία, αδερφοί μου, μας δίδει ο Θεός την χάρη του και μακροθυμεί. Είναι η περίοδος της σωτηρίας μας. Εις αυτήν την περίοδο, αδερφοί μου, αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού, τα οποία ήσαν άγνωστα. Αποκαλύπτεται το μυστήριο της μετανοίας που μετανοεί ο άνθρωπος, όσες αμαρτίες και αν πράξει, και έρχεται στην αγκάλι του Θεού. Είναι η περίοδος κατά την οποία λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Είναι η περίοδος των θαυμάτων. Είναι η περίοδος κατά την οποία περιμένει ο Θεός μας να σωθούμε. Και όταν έρθει ο 8ος αιώνας, ήδη λένε οι πατέρες ότι αυτή τη στιγμή εγγίζομαι τον 8ο αιώνα. Ο 8ος αιώνας είναι η κρίση του Θεού πλέον. Και έτσι αυτός ο κόσμος χωρίζεται εις 7 αιώνας και εις τον 8ο αιώνα, αδερφοί μου, θα απολαύσουν όσοι μείνουν με τον Θεό την αιωνιότητα, το ατελείωτο, την μακαριότητα των ουρανών, της χάριτος του Θεού, της βασιλείας του, του παραδείσου. Αλίμονον και τρισαλίμονον εις τον άνθρωπον εκείνος, ο οποίος εις την περίοδο αυτήν της χάριτος δεν καρποθεί τις ευκαιρίες να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Θεό. Είναι η περίοδος κατά την οποία
Εάν αποθάνει ένα πλάσμα δεν θα κλαίει ο άνθρωπος, και αν ψοφήσει ένα σκύλος τότε θα κλαίει και θα τραβά τα μαλλιά του, γιατί του ψόφισε, λέει ο σκύλος, και θα του κάνει μνημεία και θα του βάζει τριαντάφυλλα επάνω και θα του βάλει πλάκες και θα του γράφει επιλόγους. Είναι ο άνθρωπος της σαρκός. Απεκτηνώθη ο σημερινός άνθρωπος. Δεν γνωρίζει τον ευεργέτη του, δεν γνωρίζει τον Θεό του, τον έχει χάσει. Απόλεσε τον άνθρωπο, απόλεσε τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού, απόλεσε δηλαδή τον Θεό τον ίδιο. Δια το είναι αυτούς σάρκας, και αποδεικνύεται καθαρά η σαρκική κλίση που τόσο εύκολα εισχωρεί στην ψυχή μας, είναι κάτι το οποίο αποδιώχνει το Πνεύμα του Άγιον και αντιπολεμεί και φυγαδεύει αυτό το Πνεύμα του Άγιον, η σάρκα. Και όταν σώσει και έμβει μέσα στην ψυχή μας η σαρκική αυτή κλίση και κυριεύσει και εμποτίσει αυτή, τότε εμποδίζεται το Άγιον Πνεύμα να επενεργήσει επ' αυτής την σωτηρίαν και να εργαστεί το έργο του αγιασμού και της απολυτρώσεως, αδερφοί μου. Σάρξ και πνεύμα είναι δύο εχθροί που δεν μπορούν ποτέ να συμβιβαστούν. Δεν δύναται το ένα να ειδεί το άλλο. Όπου υπάρξει σάρκα, εκεί καταδιώκεται το Πνεύμα του Άγιον. Όπου εισχωρήσει ο ένας αποδιώκεται ο άλλος, όπου επικρατήσει ο άλλος φυγαδεύεται ο πρώτος, και τότε γίνεται ο άνθρωπος σάρκα. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, είναι τούτο το οποίο έχω επαναλάβει πλιστάκης, δια να δείξουμε ότι δεν είμαι θα σάρκες. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα σημέρας των νηστιών. Ομιλώ περί των ανδρογίνων τώρα. Δεν υπάρχει νόμος ο οποίος να στερήσει την γυναίκα, την σύζυγον, την νόμιμον, από τον σύζυγό της. Δεν υπάρχει νόμος. Του ανήκει, είναι δικιά του. Δια τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια να μην πορνεύεται, λέγει, έκαστος, λέγει, πρέπει να έχει την γυναίκα του, την νόμιμον, με την Εκκλησία, με τον Χριστόν. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Πλην όμως, αδερφοί μου, ο άνθρωπος, εφόσον δεν υπάρχει νόμος να του στερήσει την γυναίκα του, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ονομάζεται νόμος της εγκρατείας. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει στον Θεό ο άνθρωπος ότι δεν είναι σάρκα. Πώς θα το αποδείξει? Θα το αποδείξει με την εγκράτεια του όταν υπάρχει νηστεία. Είναι σημεία τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, και εμείς οι κήρυγες του Θείου Λόγου, οι θεολόγοι, οι ιερωμένοι ή μη ιερωμένοι, δεν θέλουν να αγγίσουν αυτά τα θέματα και αφήνουν τον κόσμο στην άγνοια. Όταν υπάρχει περίοδος νηστείας, αδερφοί μου, είναι περίοδος εγκρατείας, δια να αποδείξουμε στον Θεό ότι δεν είμαι θα μόνον σάρκες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν προσεύχεσαι, λέγει, δεν κάνει να συζητάς περί σάρκικων πραγμάτων, λέει. Διότι είναι αδύνατο, λέγει, να ανεβεί η ψυχή στους ουρανούς. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, όταν εσύ θέλεις να γίνεις πνευματικός άνθρωπος, να ομιλείς σάρκικα? Δι' αυτό κατά την περίοδο των νηστιών πρέπει ο άνθρωπος να είναι απομονωμένος, λέγει, από την σάρκα. Να απομακρύνεται από τα σάρκικα, για να ανέβει στους ουρανούς. Εάν δεν το πετύχει αυτό, λέγει, τότε είναι σάρκα. Δεν είναι αμαρτία, θα προσέξουμε τούτο, λεπτομέρεια τώρα.
εάν ο άντρας, ο σύζυγος πλησιάσει τη σύζυγόν του κατά το χρονικό διάστημα της νηστείας, δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν έχει μισθό. Δεν έχει μισθό. Μισθός δεν υπάρχει. Δεν μπορεί δε επίσης να ανέβει η προσευχή στους ουρανούς. Διασπάται. Διασπάται η προσοχή. Φεύγει η χάρις. Μπορεί να νηστεύεις το φαγητό. Άμα δεν νηστεύσεις και να κάνεις εγκράτεια, δεν περπατείς με ένα πόδι. Δεν πετάω αετός με μια φτερούγα. Δεν περπατεί η βάρκα με ένα κουπί. Γυρίζει γύρω-γύρω. Έτσι παθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εγκράτεια κατά την νηστεία, κατά την περίοδο της νηστείας. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, δεν παίρνει μισθό. Αμαρτία είναι να εγκαταλείψεις τη γυναίκα σου και να πάεις με μια άλλη γυναίκα. Ή η γυναίκα να εγκαταλείψει τον άντρα της και να πάει με ένα άλλο άντρα. Αυτή είναι η αμαρτία. Αλλά κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να κάνει εγκράτεια. Να δείξει στον Θεό ότι δεν είναι σάρκα μόνο, αλλά είναι και πνεύμα και σκέπτεται δια το πνεύμα για την ψυχή. Όταν αποφάσισε ο Πανάγαθος Θεός να απαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον επίησε, τότε ήρθεν η αγάπη του η μεγάλη και λέγει: ας τους δώσω λίγη περίοδο χάριτος, λέγει. Δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός αποφασίζει και λέγει: η δικαιοσύνη του φωνάζει την τιμωρία των ανθρώπων εκείνων, των αδιορθώτων, των αμετανοήτων ανθρώπων, αλλά το έλεος του ηχτυρμή ζητούν την αναβολή και η δικαιοσύνη του λέγει: ας κόψω με το δέντρο αυτό το άκαρπο, λέγει, το οποίον ματέως καλλιεργούμεν και το οποίον χωρίς κανένα σκοπό κατέχει την θέση αυτήν της γης και την κρατάει. Η μακροθυμία και το έλεος του λέγουν: ας αναμείνομεν ακόμη λίγο. Και τότε ο Θεός δίδει στον άνθρωπον εκείνον μίαν παράτασιν. Έσονται, λέγει, η μέρα αυτών 120 έτη. Έσονται η μέρα αυτών 120 έτη. Τι θέλει να πει εδώ ο Θεός? Στην περίοδο εκείνη οι άνθρωποι ζουν 900 χρόνια, 1000 χρόνια. Τώρα λέγει 120, τι συμβαίνει, τι θέλει να πει εδώ ο Θεός? Λέγει εδώ η ερμηνεία της Αγίας Γραφής, λέγει το εξής: θέλω, λέγει, τώρα να τον εξαφανίσω τον άνθρωπο, αυτή την στιγμή. Αλλά έρχεται το έλεος του και η χτυρμή του Θεού και λέγει: ας τους δώσω παράταση 120 έτη. Δηλαδή τους δίδει μία προθεσμία 120 έτη για να μετανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Στο χρονικό του το διάστημα θα συμβεί ένα μεγάλο γεγονός για να το ειδούν οι άνθρωποι. Ίσως μετανοήσουν, αλλά δεν θα μετανοήσουν. Θα είναι ο γέρον Νόε, ο οποίος θα του πει ο Θεός να ετοιμάσει την κυβωτόν για να σωθεί. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, αδερφοί μου, λεπτομερέστερο. Αναβάλλει ο Θεός, δεν συγχωρεί όμως χωρίς ο αμαρτωλός να μετανοήσει. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σε βλέπει και αμαρτάνεις, αναβάλλει την τιμωρία ο Θεός, η οποία έρχεται λόγω της αμαρτίας. Πλην όμως σε περιμένει να μετανοήσεις. Εάν δεν μετανοήσεις, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η αιώνιος κόλασης. Και το είπε ο Πανάγαθος Θεός όταν εις αυτόν τον ίδιον τον Ιούδα του έπλυνε τους πόδας, εκάθισεν στο τραπέζι, του έδωσε το σώμα του και το αίμα του, και επειδή τον έβλεπε ότι δεν μετανοεί, του είπε εκείνην την φράση: καλύτερα, του λέγει, να μην εγενάσω.
Θεέ μου, αδερφοί μου, ξέβρετε στο σημείο τούτο, έχω να σας πω τούτα τα λόγια. Εδώ που μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έχουμε περιστατικά μοναδικά, τα οποία δεν γνώρισαν πολλοί κόσμος. Ξέβρετε όταν αρχίσουν οι δαίμονες και φωνάζουν. Ξέβρετε αδερφοί μου, δεν είναι αδύνατο να αντέξει ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον εκείνη η κόλαση, αδερφοί μου. Πόσο μάλλον η κόλαση, αδερφοί μου, η οποία θα είναι και αιώνιος, χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να εξέλθει από εκεί. Εάν εδώ σε λίγη στιγμή δεν μπορεί να αντέξεις αυτές τις φωνές των δαιμόνων, τις υβρισίες, τις αισχρολογίες, την έχθραν, το μένος, τη λύσαν που έχει, για σκεφτείτε και ξεβρετε τι ομολογούν. Ομολογούν οι δαίμονες ότι εκεί μέσα λέγει τρογόμεθα σαν τα σκυλιά. Αξιώθητε ποτέ να δείτε σκύλους να τσακώνονται? Έχετε αξιωθεί ποτέ στη ζωή σας? Σας κάνω μια περιγραφή. Ήμουνα στο χωριό μου και βρέθησαν δύο σκυλιά, τα οποία δεν μπορούσε το ένα να δει το άλλο, δαίμονες δηλαδή. Όταν βρέθησαν αυτά τα σκυλιά εκεί, ήρχισε το ένα να επιτίθεται εναντίον του άλλου. Ήταν δε τόσο φοβερό το θέαμα εκείνο, ούτως ώστε ζητούσε το ένα να εξαφανίσει το άλλο, αλλά και το άλλο επιτίθεται εναντίον του πρώτου. Κατέβησαν από εκεί και πιάσανε δύο ξύλα οι άνθρωποι και τα χτυπούσαν. Κόπηκαν τα ξύλα. Εκείνοι δεν παρετούν. Είχε νερό εκεί. Πιάσανε από το νερό και τα έλουσαν εκεί. Έγινε αμούσχεμα. Δεν χωρίζονται. Μετά μέσα σε εκείνη την πάλη των σκυλιών υπήρχε ένα γεφύρι, το οποίο γεφύρι ήταν κάπου 5 μέτρα βάθος, δηλαδή όσο είναι τώρα από την εκκλησία κάτω. Με εκείνον το τσακωμόν έπεσαν από το γεφύρι κάτω και όταν έπεσαν κάτω εξακολούθησαν, αδερφοί μου, να τσακώνονται. Αυτή η σκηνή είναι η σκηνή των δαιμόνων στην κόλαση. Τούτο που σας έδωσα τώρα. Έτσι θα τρώγονται επί αιώνες ολοκλήρους και το ομολογούν εδώ. Λέγει σαν τα σκυλιά θα τρωγόμαστε εκεί μέσα, λέγει. Το λένε οι δαίμονες, αδερφοί μου. Έπειτα από αυτήν την περιγραφή, αδερφέ μου, σου μένει τίποτε να θέλεις την αμαρτία? Έπειτα από αυτήν την εξιστόρηση και την εικόνα που σου έδωσα, θέλεις την αμαρτία? Η αμαρτία είναι ολιγόλεπτος, αδερφοί μου, φευγαλαία. Δι' ενός λεπτού εσχράσει τον ίσε ρωτά ο ιερός Χρυσόστομος, που λύζει τον παράδεισον και γράζει στην κόλαση. Η αναβολή η οποία δίδει ο Θεός στους αμετανοήτους εκείνους της τότε εποχής δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Από τον γάμον αυτών των παράνομων, στον οποίο εμίγησαν θυγατέρες του Σιθ μετά των θυγατέρων του Κάιν, των απογόνων του Σιθ και των θυγατέρων του γένους του Κάιν, εγεννήθη η γενεά εκείνη η οποία διακρίνεται δια το μεγάλο ανάστημα και δια την τεραστία των δύναμων, ή το η γενεά των γιγάντων. Οι αγριότητες έγιναν φρικαλαιότερες, οι αδικίες βιαιότερες, ό,τι συναντούμε σήμερα. Προσέξτε την εικόνα αυτήν. Εκαταπιέσεις τραχύτερε και αδικότερε, δια να μεταχειριστόμεν την φράση της Αγίας Γραφής, επληθύνθησαν εανομίε των ανθρώπων επί της γης.
Σήμερα το βλέπουμε, αδερφοί μου, ότι πουθενά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, πουθενά δεν υπάρχει αγάπη, πουθενά δεν υπάρχει τίποτε. Η ειρήνη εφυγαδεύει από πάνω στην γη, πόλεμοι και καταστασίες δίπλα μας, μας απειλούν και εμάς. Βλέπετε τώρα την τάση η οποία δημιουργείται μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Προσέξτε ότι η Τουρκία ανεβαίνει προς τα πάνω για να περικυκλώσει τη Ρωσία και η Ρωσία δεν θα το ανεχθεί τούτο και αναμένεται να εκραγεί φοβερός πόλεμος, το προσέχετε. Προσέξτε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέγει ότι τα κακά όλα θα δημιουργηθούν από την Δαλματία όταν θα χωριστεί. Τα προσέχετε όλα αυτά. Έχετε υπόψη σας τούτο το γεγονός. Βλέπετε πως ανεβαίνουν προς τα πάνω οι Τούρκοι για να περιζώσουν τη Ρωσία και η Ρωσία δεν θα το ανεχθεί. Βλέπετε ότι εκείνα τα τουρκικά κράτη τα οποία χωρίστησαν τώρα ενώθησαν με την Τουρκία. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι από την άλλη μεριά ενώνονται αυτοί οι οποίοι λέγονται δύναμης της Ευρώπης. Όλα αυτά προμηνύουν βροντές, αστραπές, κατακλυσμούς, σεισμούς, αφανισμούς, αδερφοί μου. Μην νομίσουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι όπως τα βλέπουμε. Τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ, πάρα πολύ. Διότι έχουμε γίνει σάρκες. Η Ελλάς είναι η χώρα της βλασφημίας. Θέλεις να δεις πού βλασφημείται ο Θεός, να επισκεφθείς την Ελλάδα. Η Ελλάδα βλασφημεί τον Θεόν της, βλασφημεί τον Δημιουργόν της, βλασφημεί τον Πλάστη της, βλασφημεί τον Θεό της, τον Σωτήρα της. Η Ελλάς βλασφημεί τον Θεόν, η χώρα της βλασφημίας. Δεν θα μείνει απλήρωτο τούτο, αδερφοί μου. Δεν θα μείνει απλήρωτο. Να με θυμηθείτε καμιά μέρα. Δεν είναι μικρό πράγμα να βλασφημείς τον Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τα μωρά και τα βρέφη και στα σχολεία και στους δρόμους και στις εργασίες και στους στρατώνες και στα πλοία και στα αεροπλάνα και στις επιχειρήσεις και στις εργασίες, παντού βλασφημείται, στα λεωφορεία, όπου κοιτάξεις βλασφημείται ο Θεός μας. Δεν υπάρχει επιτέλους ένας άνθρωπος να απειλήσει αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος να μεριμνήσει για αυτή την φοβερή αμαρτία. Υπάρχει νόμος και ποιος τον τηρεί τον νόμο. Υπάρχει νόμος ο οποίος όταν βλασφημεί στα θεία σε οδηγεί στο αυτόφορο. Ποιος τον τηρεί? Βλασφημούν τα όργανα της τάξεως. Ποιοι? Οι αστυνομικοί, αστυνόμοι, αστυνομικοί. Όλοι βλασφημούν με λίγες εξαιρέσεις. Βλασφημεί ο αξιωματικός, ο στρατηγός, ο στρατιώτης, ο λοχίας. Βλασφημούν οι πάντες. Βλασφημεί ο καπετάνιος του πλοίου, του πολεμικού και του άλλου πλοίου. Γι' αυτό κόβονται στο μέσο τα πλοία και πέφτουν σάρκες και βλασφημία. Δύο πράγματα επικρατούν. Αμαρτία και βλασφημία. Το λοιπόν θα μείνουμε? Δεν θα μείνουμε. Αδερφοί μου, ήρθε ο Πανάγιος Θεός αυτή τη στιγμή να μην επιτρέψει να γίνω κακός προφήτης. Διότι τούτα που σας λέγω δεν είναι μικρά πράγματα. Και δεν είναι μόνο τούτο, αλλά επίστη ο Θεός ότι ο άνθρωπος της τότε εποχής με τη σημερινή εποχή έγινε το πηγή της αμαρτίας, δηλαδή βρίσκει που επήγαζε αμαρτία, δεν υπήρχε τίποτε όρθιο. Είχε την διάθεση διαρκώς να γεννά και να χύνει το δηλητήριο της αμαρτίας. Είδε ο Θεός ότι πάστης, λέγει η Αγία Γραφή, διανοείται εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας της ημέρας. Δεν έκανε τίποτε άλλο άνθρωπος παρά να πράττει την αμαρτία. Βέβαια τώρα διαρωτάστε και λέγεται γιατί μας κρατεί ο Θεός ύστερα από τόση αμαρτία που υπάρχει. Δια τι μας κρατεί? Απλούς ο λόγος, αδερφοί μου. Διότι υπάρχουν ψυχές που κλαίουν.
Υπάρχουν ψυχές που χύνουν δάκρυα και νηστεύουν και αγρυπνούν. Υπάρχουν ψυχές που ξενυχτούν, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που κάνουν Άγια Ευχέλεια, που κάνουν αγιασμούς, που κάνουν λειτουργίες εις τον Θεό. Τότε δεν υπήρχε κανένας. Τούτη είναι η διαφορά, ότι μας κρατεί ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί όμως να συνεχίσει και αυτό, διότι πρέπει κάποτε να τελειώσει. Η μακροθυμία του Θεού λοιπόν μέσα σε εκείνην όλη την κατάσταση της αμαρτίας διακρίνει ο Θεός μία οικογένεια, την οικογένεια του Νόε, και θέλει αυτήν την οικογένεια να τη χρησιμοποιήσει ο Θεός ως προζύμη για να μεταβάλει σιγά σιγά, με το παράδειγμα των ολίγων, την συνήθεια των πολλών. Πλην όμως δεν το επιτυχάνει ο Θεός. Μέσα σε εκείνον όλο τον κυκαιώνα χάνεται ο Νόε. Μέσα σε εκείνη την αμαρτία, τον κατακλυσμό της αμαρτίας, εχάνεται ο Νόε, δεν μπορούσε να φανερωθεί. Και έτσι η κατάσταση πλέον μεταβάλλεται και περιμένει το τέλος της. Πάσα στα σημέρας διανοούν το κακά οι άνθρωποι. Ο Θεός βλέπει την διαφθορά, την εξαχρίωση του πλάσματός του. Την βλέπει όμως όχι ως απαθής Θεός, δηλαδή δεν με νοιάζει ότι θέλει ας κάνει ο άνθρωπος. Τούτη τη στιγμή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λέγουν αν έχει Θεόν και υπάρχει Θεός, λέγει ας με εμποδίσει που κάνω τόσα κακά, λέει. Με βλέπει και κάνω τόσα, λέγει. Πού είναι ο Θεός, άρα εφόσον δεν με εμποδίζει, λέγει, άρα δεν υπάρχει. Είναι το άκρον άγωτον της αχαριστίας του ανθρώπου προς τον Θεό. Την μακροθυμία του Θεού την εκλαμβάνει ως αδυναμία και ανυπαρξία. Βλέπει ο Κύριος τον δούλον τον οποίον επίησεν ότι τον περιφρονεί. Βλέπει ο δεσπότης του παντός το σκουλίκι της γης, τον άνθρωπο να μην τον λογαριάζει καθόλου. Τι βλέπει? Βλέπει αυτόν τον άνθρωπο να είναι αχάριστος. Και τότε τα πράγματα δεν προχωρούν περισσότερον και είπε ο Θεός, απαλείψω τον άνθρωπο όν επίης από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού. Δηλαδή δεν θα αφήσω τίποτε. Τα πάντα τα δημιούργησε ο Θεός δια των άνθρωπων. Τώρα τα πάντα θα τα εξαφανίσει και αυτών των άνθρωπων. Η μακροθυμία του Θεού εξυντλήθη, επέρασε και το τελευταίο χρονικό όριο δια το οποίο ο Θεός ανέβαλε να εκδηλώσει την οργή του, και δεν μένει τώρα πλέον ημιμόνον να φανεί με όλων της το τρομακτικών μεγαλείων η αντισόπιτος δικαιοσύνη του Θεού. Θα επιτεθεί πλέον ο ίδιος ο Θεός για να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Έως εδώ όμως, αδερφοί μου, θα μείνουμε για να βρεθούμε μετά από την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου την πρώτη Τετάρτη. Μετά από την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου την πρώτη Τετάρτη θα ξανασυναντηθούμε πάλι εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εάν κρατεί κανείς ημερολόγιο, να σκοιτάξει την ημέρα, να μας την πει. 8 είναι Τετάρτη. 8 του μηνός λοιπόν, η ώρα 6:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα βρεθούμε για να συνεχίσουμε να δούμε αυτά τα οποία εξιστορεί η Αγία Γραφή, να δούμε τον εαυτό μας, να τον ζυγίσουμε με την τότε εποχή. Ίσως ο Πανάγαθος Θεός μας δώσει και μετάνοια κατά το νέο έτος.